Καλωσορίσαμε σήμερα στη Λαμία, στην έδρα της περιφέρειάς μας, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κυρία Γκάγκα, μαζί με τους συνεργάτες της, όπου είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει ιδέα και προσωπική άποψη για την λειτουργία του υγειονομικού συστήματος στην περιφέρεια, αλλά ειδικότερα στο νοσοκομείο Λαμίας που βρισκόμαστε. Και γι' αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και την ευχαριστούμε. Ταυτόχρονα, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε παρούση του Υπουργού και του Υπεάρχη μας με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, τον κύριο Κολοκυθά, μια προγραμματική σύμβαση για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. 5 εκατομμύρια ευρώ από το ΗΜΕΠΕΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο θα υλοποιήσει κατασκευαστικά η Περιφέρεια Αστερίας Ελλάδας. Μια δράση η οποία προορίζεται να προσφέρει, εκτός από μια πολύ σοβαρή βελτίωση στο λεγόμενο ενεργειακό αποτύπωμα, κυρίως μια πολύ σημαντική βελτίωση, μείωση των δαπανών λειτουργίας του νοσοκομείου, άρα λοιπόν πόρους οι οποίοι θα μπορούν να φτάνουν με πιο άμεσο τρόπο στις υγειονομικές ανάγκες που είναι και το μεγάλο μας ζητούμενο. Άρα λοιπόν, ταυτόχρονα με όλο το χαρτοφυλάκι όπου συνεργαζόμαστε ήδη και από καιρού με το νοσοκομείο Λαμίας, αλλά και γενικότερα με τις υγειονομικές μας δομές, τα 8 νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφέρειας, είτε όπως εδώ με την κατασκευαστική υλοποίηση των έργων, συνεχίζουμε, δουλεύουμε για τον απλό λόγο ότι και πριν από την πανδημία δεν υπήρχε τίποτα πιο σημαντικό από την υγεία. Τώρα, με την πανδημία αυτή σε εξέλιξη, η υγεία και η προστασία της είναι για όλους μας, πέρα και πάνω από αρμοδιότητες, η απόλυτη προτεραιότητα. Η γόνιμη και αποτελεσματική συνεργασία με την Περιφέρεια Αστερά Ελλάδος και ιδιαίτερα με τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Φάνη Σπανό, το φίλο του Φάνη, συνεχίζεται και στην περίοδο της πανδημίας. Και με ενίσχυση του προσωπικού και με ενίσχυση ιατροτεχνικού εξοπλισμού και με αναβάθμιση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σήμερα με την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, όπως πολύ καλά σας είπε ο Περιφερειάρχης και ο διοικητής μας στο νοσοκομείο, αρκεί να σας πούμε ότι το μισό από αυτό το ποσό θα διαιτηθεί για την εξοικονόμηση της ενέργειας, τη μετατροπή δηλαδή του φυσικού αερίου σε ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να σημαίνει αυτό. Σε μια περίοδο της πανδημίας, όπου βλέπουμε τα κρούσματα αυξάνονται με ηλικιώδη ρυθμό, θα το πω για άλλη μια φορά ότι ο μόνος τρόπος ο οποίος είναι να προστατευτούμε και να φύγουμε από αυτή την κρίση και τη λέλαπα είναι ο εμβολιασμός, ο εμβολιασμός, ο εμβολιασμός. Όσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εδώ που θα είναι εδώ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το νοσοκομείο της Λαμίας μας άντεξε και θα αντέξει. Κανένας συμπολίτης μας δεν πρόκειται να μείνει εκτός περίθαλψης. Αλλά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το νοσοκομείο έχει και ορισμένες δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να βοηθήσουμε σε αυτό τον τομέα, οι πολίτες, να σεβαστούμε πάνω απ' όλα τον κόπο, τον υδρότα, την καθημερινή δουλειά που έχουν και προσφέρουν οι νοσηλευτές, το παριατρικό προσωπικό και οι ιατρείς νοσοκομείων μας. Πρέπει λοιπόν όλοι μας, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ένα εθνικό καθήκον, είναι ένα πατριωτικό καθήκον. Προστατεύουν τη ζωή τους, προστατεύουν τους συνανθρώπους, την οικογένειά τους, αλλά πάνω απ' όλα σέβονται όλους εκείνους οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη στα νοσοκομεία μας. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Το σύστημα υγείας άντεξε και θα αντέξει, αλλά έχει και κάποιες περιορισμένες δυνατότητες. Υπάρχει και ένα ταβάνι σε όλες τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε. Εμείς είμαστε εδώ και όπως σας είπα και πριν, δεν πρόκειται να αφήσουμε αβοήθητο κανένα συμπολίτη μας. Σήμερα καλωσορίσαμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα, στο νοσοκομείο μας, προκειμένου να έχουμε μια πολύ επικοδημητική σύσκεψη εργασίας. Σε αυτή τη σύσκεψη προβάλαμε τόσο τις ανάγκες της υγειονομικής κάλυψης του τοπικού πληθυσμού, όσο και το τρόπο με τον οποίο καλύπτει τις ανάγκες αυτές του νοσοκομείου. Μεταφέραμε στην Υπουργό τόσο την αναγκαιότητα περαιτέρω στήριξης του νοσοκομείου, ούτως ώστε να μπορεί να στέκεται όπως σήμερα, ουσιαστικά λειτουργώντας παράλληλα δύο νοσοκομεία, ένα για κορονοϊό και ένα για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες. Και όπως πάντα το Υπουργείο Υγείας είναι κοντά μας δια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Επίσης, τη σημερινή ημέρα τελειώσαμε ένα μεγάλο στόχο με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνη τον Σπανό, γιατί
επί μακρόν χρονικό διάστημα και ο ίδιος προσωπικά ασχολήθηκε με αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ανάγκη το νοσοκομείο, προκειμένου να μπορεί να διεκδικεί και περισσότερα προγράμματα ΕΣΠΑ στο μέλλον, λόγω του περιβαλλοντολογικού του αποτυπώματος που θα έχει από εδώ και πέρα.